Πάμε στην Μαρινέλα Λινάρδου. Κυρία Λινάρδου, καλησπέρα από Κρήτη και σε εξωτερικό χώρο. Βλέπω την καλύτερη σύνδεση. Με την καλύτερη σύνδεση θα κλείσουμε την εκπομπή σήμερα. Τι κάνετε? Δεν ξέρω αν φαίνεται τον Άγιο Πέτρο πίσω μου, αλλά από μακριά φαίνεται την κούπολα. Μα και βέβαια. Φαίνεται. Βέβαια. Ωραία. Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, τι κάνουμε? Ήμασταν σε μια τρελή κατάσταση αυτή τη στιγμή, γιατί κάθε μέρα η Ρώμη αλλάζει χρώμα. Μια μέρα είναι κόκκινη, μια μέρα είναι κίτρινη, μια μέρα είναι πορτοκαλί, γιατί τώρα πάει με τα χρώματα εδώ στην Ιταλία το θέμα του lockdown. Όλα τα Χριστούγεννα ήμασταν σε lockdown κόκκινο, τώρα ήμασταν πάλι πορτοκαλί και θα γίνουμε μάλλον πάλι ξανά ή κίτρινο ή κόκκινο από την Δευτέρα. Δηλαδή κάθε μέρα αλλάζουν νόμους και δεν μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Το χαμόγελο το διατηρείτε εκεί οι Έλληνες της περιοχής? Το χαμόγελο. Το χαμόγελο το διατηρείτε, χαμογελάτε? Ναι, στη Ρώμη εννοείται. Βέβαια, εκεί οι Έλληνες. Ναι. Καλά, οι Ρωμαίοι έχουν ένα φοβερό χιούμορ. Και ό,τι και να γίνει και τραγικό που να είναι, ναι, αλλά το κάνουν να γίνεται γελίο. Δηλαδή έχουν αυτό το humor και γελάμε και πολύ. Δηλαδή, για πείτε μας τώρα λίγο, γιατί κλείνετε την εκπομπή εδώ την Κρήτη σήμερα, στην Κρήτη TV, εσείς σήμερα με το δικό σας πλάνο. Πού έχετε στηθεί, πού βρίσκεστε? Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαι σε μια πλατεία που λέγεται πλατεία Πιάτσα Σόκρατε, Σοκράτης δηλαδή. Για να σας δείξω δηλαδή την ιδέα πόσο η Ρώμη αγαπάει την Ελλάδα. Και είναι ψηλά, είναι ψηλά. Έχει θέα από εκεί που είστε. Ναι, και η θέα είναι, βλέπουμε τώρα τον Άγιο Πέτρο και όλη την περιοχή που, δηλαδή όλο αυτό που βλέπετε είναι τα φώτα από το κέντρο της Ρώμης αυτή τη στιγμή. Έχετε και οπερατέρ εκεί? Έχουμε. Έχετε και κάποιον, βλέπω, και χειρίζετε την κάμερα. Ναι. Έτσι, ναι. Μπράβο, οργανωμένοι. Ναι, ο γιος μου. Όμορφα χρώματα από κάτω, φωτισμένη εκεί η περιοχή. Ναι. Η κυκλοφορία είναι περιορισμένη αυτή την ώρα? Όχι. Μόνο από τις 10 η ώρα είναι όλα κλειστά. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε στην πόλη. Μετά από τις 10 η ώρα το βράδυ είναι όλα κλειστά. Είναι απαγορευμένο δηλαδή να πας έξω. Περιορισμός. Τώρα είναι όλα άνετα. Αυτή τη στιγμή είναι όλα άνετα. Όλα ανοιχτά. Από πού η καταγωγή σας, από Ελλάδα, από ποιο μέρος είναι? Από τη Χαλκίδα στην Εύβοια. Όμορφα, κατεβαίνετε, έρχεστε. Ναι, βέβαια, κάθε καλοκαίρι. Αλλά έχω μια σχέση και με την Κρήτη, γιατί ο αδελφός μου είναι αραβωνιασμένο με μια κοπέλα που είναι από την Κρήτη. Από ποια περιοχή της Κρήτης? Από τα Χανιά. Από τα Χανιά, όμορφα. Οπότε έχετε και τη σχέση και με τα Χανιά και με την Κρήτη. Κάπως ναι, και με την Κρήτη. Πολυάριθμη κοινότητα εκεί των Ελλήνων στην περιοχή. Πόσοι Έλληνες είστε? Λοιπόν, η κοινότητα είναι αρκετά μικρή, δηλαδή ήμασταν 300 άτομα περίπου. Βέβαια, οι Έλληνες στη Ρώμη είναι πιο πολλοί. Αλλά είναι τόσο, δηλαδή οι Έλληνες που είναι στη Ρώμη περνάνε πολύ καλά εδώ. Δηλαδή είναι παντρεμένοι με Ιταλίδες, με Ιταλούς και πραγματικά αισθάνονται σπίτι τους. Γι' αυτό η κοινότητα είναι μικρή, δηλαδή είναι μια κοινότητα της Νέα Υόρκης, για παράδειγμα. Πραγματοποιείτε ωστόσο εκδηλώσεις, είστε δραστήριοι? Εντάξει, αν εξαιρέσουμε τώρα αυτή την περίοδο που υπάρχουν περιορισμοί, τις επόμενες ημέρες, τους επόμενους μήνες, τι κάνετε, τι θα κάνετε? Λοιπόν, για παράδειγμα, τώρα το Φεβράριο έχουμε την Παγκόσμια Μέρα της Ελληνικής Γλώσσας. Ναι. Και εμείς θα κάνουμε μια γιορτή με όλα τα κλασικά σχολεία της Ιταλίας, όχι μόνο της Ρώμης, της Ιταλίας. Και νομίζω ότι κάνουμε η μεγαλύτερη γιορτή για την ελληνική γλώσσα που κάνουμε σε όλη την Ευρώπη. Γιατί δεν υπάρχει άλλη χώρα όπως η Ιταλία που διαβάζει αρχαία ελληνικά. Δηλαδή, νομίζω ότι ήμασταν μοναδικοί σε αυτό. Και κάνουμε μια τρομερή μεγάλη γιορτή για αυτή την ημέρα, 9 Φεβρουαρίου δηλαδή. Και συνεχίζουμε, αυτά τα συνεχίσουμε και τα κάνουμε. Τα κάνουμε όλα online βέβαια, αλλά τα συνεχίσουμε. Όλα τα άλλα πράγματα τα σταματήσαμε βέβαια, δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτή τη στιγμή. Η πόλη είναι ζωντανή, οι περισσότερες
τα περισσότερα πράγματα συνεχίσουν online, βέβαια πολλά, έχουμε πολύ smart working, αλλά άλλα πράγματα υποφέρουν πάρα πολύ, άλλες εργασίες υποφέρουν πάρα πολύ. Μάλιστα. Ειδικά ο τουρισμός, που η Ρώμη είναι μια πόλη τουριστική. Δηλαδή, κυρία, είναι τουριστικό όπως και η Ελλάδα βέβαια, ως χώρα. Βέβαια το τουριστικό προϊόν έχει επηρεαστεί πολύ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η Ρώμη έχει τουρισμό 12 μήνες το χρόνο και κάθε χρόνο έχει περίπου 12 εκατομμύρια τουρίστες. Μάλιστα. Να φανταστείτε τι νούμερο είναι 12 εκατομμύρια, είναι τεράστιο. Κυρία Λινάρδου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θέλω να κλείσουμε τη σύνδεση και την εκπομπή με μία ευχή δική σας στα ιταλικά, αλλά θέλω να συμπεριλάβετε μέσα την Κρήτη TV. Θέλω να πείτε κάτι και να βάλετε μέσα και την Κρήτη TV. Στα ιταλικά να το κάνω. Στα ιταλικά και μετάφραση μετά για να καταλάβουμε. Εντάξει, okay. Πάμε. Allora, un grandissimo saluto al... non so se sapete che tutti gli italiani sono impazziti per l'opera di Kazantzakis, per la sua Odissea, c'è stato un enorme clamore intorno a questo romanzo. Tutti gli italiani amano moltissimo Crete, quindi siamo felicissimi di questo e vi auguriamo ogni bene e in particolar modo grazie alla televisione di Creta che ci ha ospitato. Αυτό θέλει τώρα ώρες μετάφρασης. Για να μας πείτε λίγο περιληπτικά τι μας είπατε. Είπα ότι η Ιταλία αγαπάει πάρα πολύ το νησί της Κρήτης, πάρα πολύ, και η Ιταλία αυτή την περίοδο, η Ιταλία έχουν τρελαθεί όλοι για το Kazantzakis, γιατί βγήκε έξω ένα βιβλίο του Kazantzakis, η Οδυσσέα, τον έχουν μεταφράσει σε ιταλικά και όλοι οι Ρωμαίοι μιλάνε για το Kazantzakis αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Δηλαδή είναι πολύ... Συγκινητικό πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και για το μήνυμα που στείλατε. Να είστε καλά, με το καλό να τα ξαναπούμε, να δούμε και την Ρώμη και την περιοχή εκεί μέρα. Εκεί από άνοιξη μετά, ίσως μας βοηθήσει εδώ και ο καιρός, να κάνουμε σύνδεση μέρα. Να είστε καλά, να ευχαριστήσουμε και το γιο σας που σας βοήθησε εκεί. Χαιρετισμούς. Αν μπορεί να κάνει ένα πλάνο και να δούμε λίγο εκεί την περιοχή και να κλείσουμε έτσι, αν μπορούμε, Δημήτρη, το εκμεταλλευόμαστε. Και puoi fare un po' un giro a 360 gradi anche di Piazza Socrate, così la vedono tutti. Τέλεια. Λοιπόν, με αυτό το όμορφο πλάνο από την περιοχή εκεί της Ρώμης μας βοηθάει και η Ελληνίδα εκπρόσωπος των Ελλήνων. Έτσι κάπως κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή, αν και έχουμε και πλάνο από λιμάνι Ηρακλείου, δεν ξέρω, Δημήτρη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.